Ξέρω πολύ καλά ότι αυτό το βίντεο που κάνω τώρα θα αποτελέσει αφορμή για συζήτηση και γνωρίζω ότι πολλοί από εσάς θα έχετε διαφορετική άποψη και υπάρχει ενδεχόμενο ακόμα και να ακουστούν ακραίες απόψεις ή να σχολιάσετε αρνητικά αυτά που έχω να πω και αυτά που έχω να δείξω στο συγκεκριμένο επεισόδιο, το οποίο μάλιστα είναι έκτακτο γιατί πρόσφατα ανακαλύφθηκε μια συνέντευξη από το 2016 η οποία αποκαλύπτει τι πρόκειται να συμβεί στους ανθρώπους από εδώ και στο εξής. Είναι γεγονός ότι τα τελευταία χρόνια που ζούμε η ανθρωπότητα αλλάζει ολοένα και περισσότερο προς το χειρότερο. Μερικοί με έχουν κατηγορήσει ότι είμαι αιμονικός, αν και ξέρετε ότι στα περισσότερα τουλάχιστον από τα βίντεό μου δεν υιοθετώ ούτε εκφράζω την προσωπική μου άποψη και αυτό είναι κάτι που σε άλλους αρέσει και σε άλλους δεν αρέσει. Παρ' όλα αυτά, τα δεδομένα είναι δεδομένα και κάποια πράγματα μας δείχνουν τι έρχεται από εδώ και στο εξής. Όταν στην κουβέντα έρχεται ένα θέμα όπως το τσιπάρισμα που είναι από τη φύση το αφιλεγόμενο, είναι πολύ λογικό άλλοι να πιστεύουν ότι θα γίνει ή ότι γίνεται ήδη και άλλοι να πιστεύουν ότι δεν πρόκειται να γίνει ποτέ και ότι αυτό αποτελεί ένα σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Τα τελευταία χρόνια όμως και οι αλλαγές που έχουν γίνει στην ανθρωπότητα με αφορμή τα γνωστά γεγονότα που γνωρίζετε όλοι, πολλά πράγματα που θεωρούσαμε φαντασία, πολλά πράγματα που θεωρούσαμε ότι δεν θα βιώσουμε ποτέ, έχουν γίνει ήδη πραγματικότητα. Στη μάχη κατά του κορονοϊού έχουν επιστρατευτεί από την πρώτη στιγμή και τα μυστικά εργαστήρια των επιστημόνων της υπηρεσίας DARPA του Αμερικανικού Πενταγώνου. Όταν ανακάλυψαν ότι είχαν προσβληθεί από κορονοϊό 1.271 μέλη του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Theodore Roosevelt, αναζήτησαν τρόπους έγκαιρου εντοπισμού. Ανέπτυξαν ένα μικρό τσιπ που τοποθετείται κάτω από το δέρμα και εντοπίζει τον κορονοϊό πριν ακόμη εκδηλωθεί το πρώτο σύμπτωμα και ήδη βρίσκεται στην τελική φάση δοκιμών. And what that tells you is that there are chemical reactions going on inside the body, and that signal means you're going to have tomorrow. Wow. There's an actual transmitter in that? Yeah, it's like a check engine light. Ποιος μπορεί να αφισβητήσει εξάλλου το γεγονός ότι πολλοί μιλούσαν για το χάραγμα, άνθρωποι που είναι θρήσκοι και πιστεύουν ότι η ανθρωπότητα βαδίζει προς το τέλος της και που τώρα θεωρούν ότι επιβεβαιώνονται επειδή πολύ σύντομα από ό,τι φαίνεται οι άνθρωποι θα χωριστούν σε δύο κατηγορίες, με τη μία να έχει τα λεγόμενα προνόμια και με την άλλη να είναι αποκλεισμένοι από πολλά κοινωνικά γεγονότα εξαιτίας μίας επιλογής. Αυτοί που έχουν όμως τα προνόμια θα σκανάρονται μέσα από ένα QR το οποίο θα αποκαλύπτει κάποια ιατρικά προσωπικά δεδομένα προκειμένου να αποκτήσουν πρόσβαση σε κάποια πράγματα και σε κάποιες ελευθερίες που παλιότερα ήταν κεκτημένες και δεδομένες. Με το συγκεκριμένο ζήτημα γενικότερα την μετάλλαξη του ανθρώπου και της ανθρωπότητας αλλά και του τρόπου που θα ζούμε έχω ασχοληθεί πάρα πολύ γιατί όπως πολλοί θα γνωρίζετε ήδη έχω γράψει και ένα βιβλίο το οποίο κυκλοφορεί σε ηλεκτρονική μορφή για την ώρα και από το χειμώνα ελπίζω να το βγάλω και κανονικά, οπότε μπορώ να γνωρίζω πάνω κάτω 5 πράγματα σχετικά με το που θέλουν να πάνε την ανθρωπότητα όσοι βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά και παίρνουν τις αποφάσεις για εμάς. Πριν προχωρήσω για να δούμε τι παίζει με το σημερινό επεισόδιο, να πω ότι όσοι θέλετε να αμφισβητήσετε ή να επιβεβαιώσετε τα λεγόμενά μου, που επί της ουσίας δεν είναι λεγόμενά μου, εγώ απλά θα παρουσιάσω το θέμα, αν και έχω τη δική μου άποψη και εσείς απλά θα κρίνετε, μπορείτε πάντα όταν παρουσιάζονται τέτοια ζητήματα ή όταν βλέπετε βίντεο ή διαβάζετε άρθρα για τέτοιο θέμα να ψάχνετε μόνοι σας τις δηλώσεις των ανθρώπων που βρίσκονται σε θέσεις κλειδιά. Αυτό μπορείτε να το κάνετε αν φυσικά ενδιαφέρεστε προκειμένου να μην βρεθείτε στα επόμενα χρόνια προεκπλήξεως. Σε αυτό το κανάλι λοιπόν έχουμε ξανακάνει βίντεο σχετικά με το τσιπάρισμα, με ένα βίντεο που αν θυμάμαι καλά
έχει ως τίτλο «Μήπως τελικά θα μας τσιπάρουν» και εκεί παρουσιάζω τις διάφορες θεωρίες που είχαν αναπτυχθεί στο παρελθόν σχετικά με το ενδεχόμενο να τσιπάρουν την ανθρωπότητα οι άνθρωποι που διοικούν τις τύχες μας. Έχουμε ασχοληθεί επίσης με την τεχνητή νοημοσύνη και την περίφημη μεγάλη επαναφορά, η οποία προωθήθηκε με την αρχή της πανδημίας από τον Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ και όλους τους ηγέτες του κόσμου, με τον πρόεδρο του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Klaus Schwab, να αποκαλύπτει την ατζέντα και να κυκλοφορεί το βιβλίο The Great Reset, το οποίο όλοι οι ηγέτες έχουν μελετήσει πάρα πολύ καλά προκειμένου να προχωρήσουν στο επόμενο βήμα την ανθρωπότητα έτσι όπως θέλουν εκείνοι. Αν ενδιαφέρεστε για το τι θα κάνουν σε σχέση με την τεχνητή νοημοσύνη και πώς θέλουν να μεταλλάξουν τον άνθρωπο σε ένα χρονικό διάστημα 10-20 ετών, μπορείτε είτε να ψάξετε τα άρθρα που έχουν να κάνουν με τον μεταθροπισμό, για να μην προωθώ μόνο το βιβλίο μου, αλλά επειδή έχω και τις πληροφορίες συσσωρευμένες εκεί, μπορείτε να προμηθευτείτε το βιβλίο «Ο τελευταίος θεός», που θα βρίσκεται στο link της περιγραφής, αλλά και στο καρφιτσωμένο πρώτο σχόλιο που θα βάλω κάτω από το βίντεο. Πιστέψτε με, έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και αποκαλύπτει ίσως όλα όσα θέλουν τουλάχιστον να συμβούν στα επόμενα χρόνια σε σχέση με την ενσωμάτωση του ανθρώπου από την τεχνητή νοημοσύνη και την ουσιαστική ρομποτοποίηση. Για να φτάσουμε λοιπόν στο θέμα του σημερινού βίντεο, αποκαλύφθηκε πρόσφατα μια παλιά συνέντευξη του πρόεδρου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, Klaus Schwab, ο οποίος λέει ψυχρά τελείως ότι στα επόμενα 10 με 15 χρόνια όλοι οι άνθρωποι θα είμαστε τσιπαρισμένοι. Θα βάλω το βίντεο να το δείτε από ένα άλλο ελληνικό κανάλι που το ανέβασε με υπότιτλους. Όσοι θέλετε να μου πείτε τη γνώμη σας μετά το τέλος αυτού του βίντεο, κόσμια πάντα στα σχόλια από κάτω, γιατί κατανοώ ότι ο καθένας έχει την άποψή του σε αυτό το αφιλεγόμενο ζήτημα. Au bout de ça, on parle de puce qu'on pourra s'implanter. Ce sera quand ça? Certainement dans les 10 années à venir. Et d'abord, on va les implanter dans nos vêtements, c'est-à-dire wearables, comme on le dit. Et après, on pourrait s'imaginer qu'on les implante dans nos cerveaux ou dans notre peau. Et à la fin, peut-être il y a une communication directe entre notre cerveau et le monde digital. Ce que nous voyons, c'est une sorte de fusion du monde physique, digital et biologique. On appelle quelqu'un, on n'a même plus le réflexe de devoir prendre un appareil, ça se fait naturellement. Hein. La technique continue le corps. Oui, vous parlez, vous dites, je veux maintenant être connecté avec n'importe qui. Hein? Et d'abord, vous avez les robots personnalisés. Et j'ai vu que M. Zuckerberg a prédit qu'à la fin de l'année, il va avoir son robot, son butler personnalisé qui est à sa disposition. Donc, comme dans Downton Abbey, on aura son butler personnel, son serviteur, son esclave. Oui, mais il y a une différence. C'est un serviteur qui, avec l'intelligence artificielle, apprend. Et qui n'est pas seulement votre assistant pour des travaux manuels, qui peut vraiment être un partenaire intellectuel de vous. Όπως καταλαβαίνετε, οι δηλώσεις του Klaus Schwab ίσως σύντομα να έχουν τη βαρύτητα που θέλει ο ίδιος να έχουν και ίσως επιχειρήσουν όντως να προχωρήσουν σε αυτό το βήμα, πολύ απλά με την ψευδέστηση της ευκολίας του ανθρώπου να έχει πρόσβαση στην τεχνολογία χωρίς τη χρήση smartphones κτλ. Θα μπορεί δηλαδή, εμφυτεύοντας ένα τσιπάκι μέσα του, να κάνει όλα όσα κάνει με ένα smartphone, ένα tablet και ποιος ξέρει τι άλλο. Τα εμφυτεύματα ήδη χρησιμοποιούνται και για καλό σκοπό. Δεν λέει κανείς ότι η τεχνολογία πρέπει να μένει πίσω, αφού πολλά εμφυτεύματα βοηθούν στις θεραπείες πολλών ασθενειών που υπό άλλες συνθήκες θα ήταν αδύνατο να θεραπεύσουμε. Από την άλλη, υπάρχει και η αρνητική όψη του πράγματος, αφού από τη στιγμή που οι ελευθερίες των ατόμων συνεχώς μειώνονται και χάνονται και πράγματα που θεωρούσαμε δεδομένα δεν είναι πια, ίσως τότε αυτή η τεχνολογία να χρησιμοποιηθεί προκειμένου να ελεγχθεί η ανθρωπότητα στο σύνολό της. Η δική μου άποψη, και είναι μία από τις σπάνιες φορές που παίρνω θέση στο συγκεκριμένο ζήτημα, είναι ότι για πολλούς και διάφορους λόγους και κυρίως οικονομικούς, η ενσωμάτωση του ανθρώπου σταδιακά με την τεχνολογία είναι κάτι που θα προωθηθεί και ήδη προωθείται πάρα πολύ και όλο αυτό ονομάζεται μεταανθρωπισμός, που όπως είπα, αν θέλετε να μάθετε
τι σκοπεύουν να κάνουν, καλό είναι να το ψάξετε είτε μέσα από το δικό μου βιβλίο είτε μέσα από άλλα βιβλία όπως του Χαράρη και άλλων ανθρώπων που έχουν θέσεις κλειδιά ή διδάσκουν σε πανεπιστήμια και έχουν αποκαλύψει το ζήτημα που από ό,τι φαίνεται δεν είναι ούτε συνωμοσία ούτε επιστημονική φαντασία αλλά ίσως είναι η πραγματικότητα της ανθρωπότητας τα επόμενα 10-20 χρόνια. Πείτε μου τη γνώμη σας, πάντα με σεβασμό στην άποψη του άλλου. Με ενδιαφέρει πολύ να δω τι πιστεύετε και τι θεωρείτε ότι μπορεί να συμβεί. Να είστε όλοι καλά και θα τα ξαναπούμε όπως πάντα στο επόμενο επεισόδιο.